Είμαστε με τον πρόεδρο του ΤΕΕ Βορειοανατολικού Αιγαίου, Στράτη Μανολακέλη, και αυτή η συζήτηση έχει αντικείμενο τις επικείμενες εκλογές στην διοίκηση του ΤΕΕ. Κύριε Μανολακέλη, διεκδικείτε για τέταρτη συνεχόμενη φορά τη διοίκηση του ΤΕΕ. Ποιοι είναι οι στόχοι σας και γιατί να σας προτιμήσουν οι συναδελφοί σας? Κοιτάξτε, μόνο και μόνο ότι είμαστε για τρεις θητείες αυτή τη στιγμή στο τεχνικό επιμελητήριο, κάτι σημαίνει για τους συναδέλφους. Μας εμπιστεύτηκαν και ευελπιστούμε να μας ξαναεμπιστευτούν. Κατεβαίνουμε πάλι με έναν ανεξάρτητο συνδυασμό και αυτό ενδεχομένως είναι το ατού μας. Δεν αφήνουμε κάποιον συνάδελφο απ' έξω. Νοιαζόμαστε για όλους είτε είναι κίτρινος, κόκκινος, πράσινος, μπλε. Και γι' αυτό μέχρι και τις προηγούμενες εκλογές έχουμε αυτή την αποδοχή. Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας? Οι προτεραιότητές μας είναι πάντα να βλέπουμε το καλό του τόπου. Και γι' αυτό και οι παρεμβάσεις μας στις προηγούμενες, είτε είναι δημαρχιακές, είτε είναι δημοτικές, είτε είναι στην περιφέρεια, είτε προς τη γενική κυβέρνηση, έχουν στόχο το πώς θα βελτιώσουμε την ζωή του πολίτη καθώς και του μηχανικού. Και αυτό θα επιδιώξουμε και τούτη τη φορά. Θέλετε να μας πείτε ποια είναι τα ονόματα που στελεχώνουν τον δικό σας συνδυασμό, καθώς και τους υπόλοιπους συνδυασμούς που διεκδικούν την διοίκηση στο ΤΕΕ? Ναι, βέβαια. Αφού ξεκινάω από το δικό μου συνδυασμό, λέγεται Σύμπλευση Μηχανικών Αιγαίου. Είναι η κυρία Βασιλείου Αναστασία από τη Λίμνο, Βατούσης Κωνσταντίνος, Ζούρους Αλέξανδρος, Κακέας Γεώργιος, Καλαμποκά Ειρήνη, Καλδέλης Αντώνιος, Καλίτσα Αλεξάνδρα, Κρητικόπουλος Φώτιος, Μανολακέλης Ευστράτιος, Μαρινάκη Μαρία από τη Λίμνο, Μαυροφόρα Ελένη, Μουτάφης Νικόλαος, Παναγόπουλος Χριστόφορος, Παπαθεοδόρου Νικόλαος, Προκοπίου Μυρσίνη, Σαμαρτζίδης Χρήστος, Σιδέρης Στέργιος, Χατζημιχαλάκης Τηλιανός και Χτενέλης Μιχαήλ. Αυτά είναι για το δικό μας συνδυασμό. Προχωρώ στη Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών, Αχιλαδέλη Αθηνά από τη Λίμνο, Γκαγκούλης Παντελεήμων, Γκρέκα Αντωνία, Ζεάκης Θεόδωρος, Καλαφάτης Χρήστος, Καρίνου Εκατερίνη, Μαντός Γιώργος, Μαρμαρινός Ευστράτιος, Νικολιάς Αντώνιος, Οικονόμου Μαρία, Σαραντινού Αγγελική, Σωτήρχου Όλγα, Τζουβελεκάκη Μαρία από τη Λίμνο, Φραγκόπουλος Θεόδωρος, Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Χατζηγεωργίου Εμμανουήλ, Χατζόγλου Ευστράτιος και Χίρας Δημήτριος. Προχωρώ στην εκτός γραμμής για την Λέσβο, όπως μου λέτε, είναι Αθανασέλης Θεολόγος, Αυγουστίδης Γεώργιος, Βουγιούκα Φράγκου Ήβα, Ζούρου Ειρήνη, Καλάργαλη Ελισάβετ, Κομίνη Όλγα, Μαζιώτη Εκατερίνη, Μάντζαρης Χρύσανθος. Αυτή είναι για την εκτός γραμμής και θα σας πω και για την Πανεπιστημονική. Αμαραντίδου Κυριακή, Αχίμαστος Κωνσταντίνος, Βεκρής Παναγιώτης, Καλογερογιάννης Ιωάννης, Πινάκος Ιωάννης, Σικάς Γεώργιος, Τάσιος Στέργιος, Φωτεινός Δημήτριος και Χατζηνικολάου Μυρτό. Αυτή είναι οι υποψήφοι όλων των συνδυασμών για τη Λέσβο. Στην θητεία που ολοκληρώνεται σε λίγο διάστημα, ποια ήταν τα θέματα που επικεντρώθηκε τότε και αφορούν την περιοχή μας? Ωραία. Υπήρχαν όμως και γενικότερα θέματα, όπως ήταν η εκτός σχεδίου δόμηση. Δώσαμε, όπως και όλα τα περιφερειακά τμήματα, μία μάχη γι' αυτό. Πάρα πολλοί ιδιοκτήτες βρέθηκαν να έχουν το οικόπεδό τους να είναι μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο, είναι στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δώσαμε αρκετές μάχες πάνω στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, διότι τα προηγούμενα χρόνια του Εξοικονομώ του 19 και του 18 και του 20 υπήρχε ένα ΦΠΑ 24% που ουσιαστικά το επιβαρυνόταν ο πολίτης της περιφέρειάς μας με χαμηλότερο ΦΠΑ. Θα πω επίσης ότι μεγάλο βάρος δώσαμε στο κτηματολόγιο, το οποίο πάει για θέση του τεχνικού επιμελητηρίου, είναι ότι δεν μπορούν να γίνουν ημίμετρα, χρειάζεται μια εξ ολοκλήρου επανακτηματογράφηση σε όλη την περιοχή που αφορά τη Λέσβο, τη Δημοτική Ενότητα Μυτιλήνης και τη Δημοτική Ενότητα Γέρας, πλην Σκοπέλου. Κάναμε συναντήσεις με τα Υπουργεία κάτω από το 2021. Περιμένουμε και όπως σας είπα, θα είναι, αυτό συμβαίνει και στοιχείο και η πάγια τακτική μας θα είναι μόνο η επανακτηματογράφηση. Δεν υπάρχει κανένας λόγος οι πολίτες του Βορείου Αιγαίου και συγκεκριμένα της Μυτιλήνης και της Χίου, μιλάω για τις δημοτικές ενότητες, να υποστούν και να πληρώσουν ξανά το μάρμαρο. Ένα άλλο θέμα που
ουσιαστικά στυλιτεύσαμε ήταν η πολεοδομία τόσο της Μυτιλήνης όσο και της Δυτικής Λέσβου. Δώσαμε μεγάλη μάχη ώστε να κρατηθεί μία πολεοδομία. Δυστυχώς τότε οι δήμαρχοι δεν μπορούσαν να τα βρουν μεταξύ τους και διασπάστηκε σε δύο πολεοδομίες. Κάποια στιγμή το αρχείο της πολεοδομίας ήταν σε πολύ άθλια κατάσταση. Αναγκαστήκαμε να κινητοποιηθούμε δραστικά με αποτέλεσμα να σώσουμε το αρχείο γιατί ήταν σε αρκετά χάλια κατάσταση. Αυτή τη στιγμή και οι δύο πολεοδομίες έχουν πρόβλημα με την υποστελέχωση που υπάρχει. Έχουμε τις διαβεβαιώσεις των δημάρχων ότι στο εγγύς μέλλον τόσο η μία πολεοδομία όσο και η άλλη θα στελεχωθεί με ένα άτομο παραπάνω τουλάχιστον. Κάποιο άλλο θέμα που είχαμε δώσει ήταν για το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, όπου διοργανώνοντας μία ημερίδα αρχικά και μετά με ομάδες εργασίας, καταθέσαμε στον προηγούμενο δήμαρχο 33 προτάσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου για το πώς πιστεύουμε ότι η πόλη της Μυτιλήνης θα είναι περισσότερο βιώσιμη και για τα άτομα με κινητικά προβλήματα. Με όλα αυτά είχαμε και κάποιες διαφωνίες για κάποιες ενδεχομένως μελέτες ή έργα που υλοποιούσε ο Δήμος. Θα πω ότι είχαμε παρέμβαση για το παλαιό κολυμβητήριο, όπου λόγω της θέσης του ότι είναι μέσα σε χερσαία ζώνη λιμένα και μέσα σε λιμένα, θεωρούσαμε ότι δεν μπορεί να γίνει αθλητικό κέντρο, αλλά να έχει, αν τελικά σωνόταν το κτίριο, να υπάρχει μια χρήση συναφή με το λιμάνι. Δυστυχώς βλέπουμε και επιβεβαιωνόμαστε ότι τελικά το κολυμβητήριο μένει σε αυτή την άθλια κατάσταση που είναι και σήμερα. Επίσης είχαμε παρέμβαση για τον αγωγό της Λαγκάδας, αυτό το πολύ μεγάλο και θα έλεγα έργο το οποίο ουσιαστικά έπρεπε να γίνει για να μην πάθουμε τα ίδια που έχουν πάθει άλλες περιοχές στο Μάτι και σε άλλες περιοχές της Στερεάς Ελλάδας. Έπρεπε να ανοίξει ο αγωγός, τα λίμματα να πηγαίνουν στο βιολογικό και να μην πέφτουν εν έτη 2021 και 2025 που τρέχουμε τώρα μέσα στο λιμάνι της πόλης. Από εκεί και πέρα είχαμε κάποιες εκδηλώσεις για τη βελτίωση των ουσιαστικά των γνώσεων των μηχανικών. Μέχρι και πριν 2-3 μέρες, είτε λέγεται πολιτικός μηχανικός είτε λέγεται αρχιτέκτονας, προσπαθούμε όσο γίνεται να βελτιώσουμε τις γνώσεις τους. Θα πω κάποιες, αν θέλετε, δράσεις που είχε το Τεχνικό Επιμελητήριο. Καταφέραμε και εκδώσαμε ένα βιβλίο ηλεκτρονικό, αλλά και σε έντυπη μορφή. Αφορά την ψηφιοποίηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς Βρύσας και Πλωμαρίου, που μέσα από αυτό έγινε διότι εμείς πλέον που ανήκουμε στη μέση ηλικία, να το πω έτσι, να μεταλαμπαδεύσουμε στους νέους μηχανικούς πώς θα μπορούν να επισκευάσουν τα σπίτια τους μετά από σεισμό και να μην γίνουν όλα μια τσιμεντοποίηση, είτε με γκανάιτ είτε οτιδήποτε άλλο. Σε αυτό δούλεψε τόσο η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, όσο και η Σχολή των Αρχιτεκτών των Μηχανικών. Έχει βγει ένα πολύ ωραίο πόνημα, το διανύμαμε σε όλους τους συναδέλφους. Μέσα από αυτό με σκάν μπορούν να μπουν μέσω του κινητού τους και να δουν σε εικονική πραγματικότητα πώς ήταν αυτά τα κτίρια πριν 100 χρόνια. Νομίζω αξίζει η δουλειά αυτή. Επίσης, σε ένα άλλο έργο που είχε το Τεχνικό Επιμελητήριο, ψηφιοποιήσαμε όλες τις υπηρεσίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Επομένως, όποιος συνάδελφος θέλει μπορεί πλέον ηλεκτρονικά μέσα με τους κωδικούς τάξης να μπει και να πάρει αυτό που ζητάει από το Τεχνικό Επιμελητήριο. Γι' αυτό θα πω ότι έχουμε πρωτοτυπήσει, δεν υπάρχει σε άλλο περιφερειακό τμήμα αυτό προς το παρόν. Έγινε μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ. Για να γίνει όμως αυτό το πρόγραμμα, θα πω ότι δούλεψε μια μεγάλη ομάδα και αρκετές ώρες ώστε να μπορέσει το Τεχνικό Επιμελητήριο να πάρει διαχειριστική επάρκεια. Και αφού πήρε τη διαχειριστική επάρκεια, κατάφερε να κατεβάσει και ένα πρόγραμμα τόσο για μηχανικούς όσο και για όλους τους άλλους πολίτες οι οποίοι είναι εργαζόμενοι, με 475 ωφελούμενους από τη Λίμνο έως την Ικαρία. Υπήρχε όλη η συμμετοχή, όντως μπήκαν 400, ήταν επιδοτούμενο. Πήρανε είτε είναι συνάδελφοι είτε ήταν οι πολίτες 400 ευρώ. Και ακόμα ένα πρόγραμμα σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ήταν ουσιαστικά λίγο τουριστικό αυτό, ήταν η φόρος ανάπτυξη των λιγότερων αναπτυγμένων περιοχών όπως είναι και το Βόρειο Αιγαίο. Επιλέξαμε το νησί της Χίου,
ώστε βγήκε ένας διαδραστικός χάρτης και από εκεί και πέρα ουσιαστικά μπορεί και ο Δήμος και λοιπά να το χρησιμοποιήσουν για την τουριστική τους προβολή. Ένα άλλο θέμα που απασχολεί το κομμάτι των έργων είναι αυτό της ροής χρημάτων που προφανώς θα έχει αντίκτυπο και στο δικό σας κλάδο. Ποια είναι η δική σας θέση ως προς αυτό το θέμα? Κοιτάξτε, υπάρχουν όντως πάρα πολλά έργα αυτή τη στιγμή που εκκρεμούν ως προς την πληρωμή, διότι καταλαβαίνουμε ότι η κυβέρνηση έπρεπε να τα ρίξει στο πολύ μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίστηκε στη Θεσσαλία και γι' αυτό άδειασαν τα ταμεία όλων των περιφερειών. Σιγά σιγά όμως, από όσο πληροφορούμε, υπάρχει εισροή χρημάτων αυτή τη στιγμή και θα αρχίσουν σιγά σιγά να πληρώνονται. Πόσο σημαντικό είναι για ένα συνδικαλιστικό όργανο να κατεβαίνει ανεξάρτητο και μακριά από κόμματα και χρώματα? Καταρχάς να κάνω μια διόρθωση, δεν είναι συνδικαλιστικό όργανο. Το τεχνικό επιμελητήριο, όπως και τα υπόλοιπα επιμελητήρια, είναι επιστημονική φορείς. Εγώ θα μιλήσω για το δικό μου επιμελητήριο. Γι' αυτό το λόγο δεν νομίζω ότι χωράνε κομματικές ταυτότητες σε ένα επιμελητήριο. Όλοι οι μηχανικοί θέλουν το ίδιο πράγμα, θέλουν δουλειά, θέλουν να μπορούν να ουσιαστικά η διοίκηση να ανταποκρίνεται σε αυτό που ζητάνε οι συνάδελφοι και γι' αυτό θα παλέψουμε και αυτή τη φορά. Και γι' αυτό πιστεύω ότι και στις προηγούμενες θητείες μου με όλους τους συναδέλφους από όλους τους συνδυασμούς δεν δημιουργήθηκαν προστρίβες.